Επιδεινώθηκε η κατάσταση του δρόμου στο ΒΟΑΚ λίγο πριν την έξοδο για τη λεωφόρο Κνώσου στο Ηράκλειο, όπου εδώ και 1,5 χρόνο έχει διαπιστωθεί σοβαρό πρόβλημα στο υπέδαφος. Η καθίσταση του δρόμου είναι αίσθητη και προκαλεί ανησυχία στους οδηγούς. Πράγματι, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο οδικό μας δίκτυο, από τον κόμβο Αλικαρνασσού έως τον κόμβο Κνωσού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το πρόβλημα δεν είναι επιφανειακό, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο υπέδαφος. Από τους πρώτους μήνες μετά την αποκατάσταση του οδοστρώματος από τον κόμβο Αεροδρομίου μέχρι τον κόμβο Κνωσού παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια ώρα εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή τείχου αντιστήριξης κάτω από την γέφυρα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ήδη ο εργολάβος κατασκευάζει φρεατοπασάλους με οπλισμένο σκυρόδεμα, πάνω στους οποίους θα κατασκευαστεί ένα τείχο αντιστήριξης κάτω όμως από τη γέφυρα. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες. Εδώ μας φέραν να καθαρίσουμε το χώρο εδώ πέρα για να σταθεί ένα μηχάνημα γεωτρύπανο μεγάλο να φτιάξει τις κολόνες για να κάνουμε αντιστήριξη στον εθνικό. Ναι. Αυτό θα γίνει με τυχείο μετά επιπλέον. Αύριο το πρωί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης θα ξεκινήσει εργασίες για την επισκευή της καθίζησης, ενώ παρακαλούνται οι οδηγοί να τηρούν την εργοταξιακή σήμανση. Να γίνει μια στρώση ασφάλτου στο συγκεκριμένο σημείο για να αποκατασταθεί κάπως το πρόβλημα, γιατί όντως είναι σοβαρό το πρόβλημα. Όμως με το τυχείο αντιστήριξης που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή κάτω από τη γέφυρα, θεωρούμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα